Με τρεις ψήφους υπέρ της άμεσης δημοσιοποίησης αυτούσιας της λίστας Γιωρκάτζη και τρεις ψήφους υπέρ της δημοσιοποίησης της μέχρι τις 31 Ιουλίου κατόπιν επεξεργασίας της από το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, κατέληξε σήμερα η Ad-Hoc Επιτροπή της Βουλής για τα κόκκινα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Δημοκρατικός Συναγερμός, Κίνημα Οικολόγων και ΕΛΑΜ τέθηκαν υπέρ της αυτούσιας δημοσιοποίησης άμεσα, ενώ με την πρόταση του ΑΚΕΛ για επεξεργασία της λίστας από τον Κεντρικό Τραπεζίτη και ακολούθως δημοσιοποίησή της, όπως ακριβώς θα σταλεί ξανά πίσω στη Βουλή, τάχθηκαν αδίκο και αλληλεγγύη. Μιλώντας μετά τη συνεδρία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Σιλούρης εξήγησε τι επεξεργασία θα ζητήσει η Βουλή από τον Κεντρικό Τραπεζίτη, εάν αυτό εγκρίνει ολομέλεια την Παρασκευή. Να καθαρίσει η λίστα από αυτούς που πιθανόν να μην είναι πολιτικά πρόσωπα, να μην υπάρχουν στη λίστα άτομα, βουλευτές και μη, οι οποίοι δεν έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Οποιαδήποτε προσπάθεια διόρθωσης αυτής της λίστας ή επικαιροποίησης της από την Κεντρική Τράπεζα θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα και περισσότερες υποψίες ότι κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν πληροφορίες. Ο Κεντρικός Τραπεζίτης να επικεντρωθεί στους βουλευτές, στους υπουργούς, σε εκείνους τους ανθρώπους που δεν είναι απλά πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, αλλά απευθείας ασκούν και διαχειρίζονται εξουσία. Στο μεταξύ, μετά τη Συμμαχία Πολιτών την περασμένη εβδομάδα, σήμερα ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Επιτροπή και η ΕΔΕΚ, λόγω συμπερίληψης του Προέδρου της και Βουλευτή της στη λίστα. Ο Μαρίνος Ιζόπουλος εξήγησε ότι δεν βρίσκεται στη λίστα λόγω δανείου, αλλά λόγω καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμού σχετικά με το υπόλοιπο της πιστωτικής του κάρτας και επιφύλαξε τα νομικά του δικαιώματα. Αυτό είναι θέμα το οποίο εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο αυτού το οποίο ζητήσαμε ως Βουλή να παραχωρηθεί στη Βουλή. Είναι λοιπόν ακόμα ένα στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο βασικός στόχος της τέως διευθύντριας της Κεντρικής Τράπεζας δεν ήταν η διαφάνεια. Το δάνειο στο οποίο φαίνεται να είναι μη εξυπηρετούμενο στη λίστα Γιωρκάτζη που μας έχει δοθεί είναι πλήρως εξυπηρετούμενο από την πρώτη ημέρα που έχει εκδοθεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ανέλαβε να ενημερώσει όλους τους βουλευτές που περιλαμβάνονται στη λίστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται και άλλοι βουλευτές να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους σε σχέση με τη λίστα.